έμαθα ότι υπάρχει το πρόγραμμα αυτό, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα στις οικογένειες με ένα παιδί που είναι στο φάσμα είναι η κοινωνικοποίηση. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι το παιδί θα μπει σε μια ομάδα, θα βρει κοινωνικοποίηση και θα είναι μέλος μιας ομάδας. Το οποίο όταν ήρθε το παιδί και είδα και τη χαρά του που ήταν με άλλα παιδιά στο φάσμα και παίζαν όλοι μαζί μπάσκετ. Σας το λέω και συγκινούμε και τώρα, ήταν κάτι εκπληκτικό. Σκεφτείτε ένα γονιό ο οποίος έχει ένα παιδί στο φάσμα, έχει όλες τις δυσκολίες για να το μεγαλώσει και σε ένα κοινωνικό σύνολο με συγκεκριμένες δομές. Και σκεφτείτε λοιπόν αυτό το παιδί με αυτές τις δυσκολίες να βρίσκει μια ομάδα που τα αγκαλιάζει τα παιδιά, μια ομάδα όπου μπορεί να παίξει μπάσκετ και να το χαρεί όπως θα το χαιρόταν οποιοδήποτε παιδί. Τι συναισθήματα έχει το παιδί αφού τελειώσει μια προπόνηση? Βλέπετε διαφορά από τη μέρα που άρχισε μέχρι σήμερα? Καταρχάς πεινάει πολύ. Πάμε και τρώμε χάμπουργκερ μετά. Τα συναισθήματά του, καταρχάς πριν την προπόνηση, χτυπάει βαλαμάκια τα χέρια του, βγάζει χαρούμενες κραυγές, δηλαδή είναι ενθουσιασμένος. Κάθε Σάββατο ξέρει ότι θα έρθει στην προπόνηση. Και όταν τελειώνει η προπόνηση, τον βλέπω ότι είναι χαρούμενος, είναι ήρεμος και φαίνεται ότι έχει περάσει όμορφα. Το οποίο είναι ότι πιο σημαντικό για ένα γονιό να το βλέπει στο παιδί του. Πόσο καιρό έρχεται στο Champs? Νομίζω είναι ο τρίτος χρόνος που πηγαίνει. Όλη η ομάδα είναι εξαιρετική και στη δουλειά τους και πάνω απ' όλα στην ανθρώπινη προσέγγιση που έχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και βοηθάτε στην προσπάθεια αυτή την οποία κάνουμε. Έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Δεν θα έλεγα ότι είμαι ο δημιουργός. Δημιουργοί είναι όλοι οι συμμετέχοντες. Από τον πρόεδρο, από τη διοίκηση και από όλο το team το οποίο έχουμε φτιάξει. Θα έλεγα καλύτερα ότι είμαι ο εμπνευστής αυτής της ιδέας. Αυτό ξεκίνησε κατά πρώτο λόγο επειδή είμαι και εκπαιδευτικός σε σχολείο συγκυριακά τα τελευταία χρόνια. Συναναστρεφόμουν καθημερινά με παιδιά τα οποία ανήκουν στο αυτισμό και είδα ότι η εκτόνωσή τους την ώρα της γυμναστικής ήταν εξαιρετική και τους βοηθούσε, τους ηρεμούσε πάρα πολύ. Οπότε σκέφτηκα ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο και στο μπάσκετ. Τα συναισθήματά μου είναι απίστευτα. Κάθε φορά που ερχόμαστε, να ξέρετε ότι πρώτα εμείς είμαστε χαρούμενοι και μετά τα παιδιά που ασχολούμαστε και κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια περίπου. Κανένας δεν πίστευε στην αρχή ότι αυτή η προσπάθεια θα ήταν εύκολη. Ο πρόεδρος μας έλεγε ότι αποκλείται, δεν είναι εφικτό. Δόξα τω Θεώ όμως φτιάξαμε ένα εξαιρετικό team, πρώτα απ' όλα από επιστήμονες και ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά στον αθλητισμό σε σχέση με τον αυτισμό. Γι' αυτό και προσπαθούμε κάθε βήμα που κάνουμε να είναι κατόπιν πολύ καλής οργάνωσης και προγραμματισμού. Βλέπετε τα παιδιά να εξελίσσονται, να αναπτύσσονται και να μεγαλώνουν εδώ μέσα. Τι είναι αυτό που παρατηρείτε εσείς πλέον ως προπονητής και ως ειδικευόμενος στο να προπονείτε τα παιδιά μας στο φάσμα του αυτισμού? Ωραία. Καταρχάς ξεκινήσαμε με ένα τμήμα και αυτή τη στιγμή έχουμε 4 τμήματα. Τα τμήματα αυτά έχουν μια λογική χρονολογική, δηλαδή το ΣΕ1 είναι το πρώτο τμήμα που ξεκίνησε, μετά από λίγο το ΣΕ2, το ΣΕ3 και το ΣΕ4. Ο δεύτερος πυλώνας των τμήματων έχει να κάνει με το επίπεδο που βρίσκονται τα παιδιά. Το πιο προχωρημένο τμήμα είναι το ΣΕ1, είναι και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Εμείς είμαστε εδώ από 6 μέχρι 12 χρόνων, τώρα είναι 13 προς 14. Βλέπουμε λοιπόν τα παιδιά αυτά που ξεκινήσαμε και έχουν λειτουργήσει ένα χρόνο περισσότερο από τα υπόλοιπα παιδιά, εξαιρετικά πράγματα. Με πρώτο τη χαρά τους μέσα στο χώρο αυτό, αδειμονούν, περιμένουν κάθε εβδομάδα να έρθουν στην προπόνηση. Το δεύτερο που εισπράττουμε είναι η εξαιρετική παρέα που έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους. Για να καταλάβετε, όταν υπάρχουν γιορτές ή γενέθλια, τα πάρτι τα κάνουν και καλούν τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην ομάδα των πρωταθλητών. Εννοείται και εμάς τους προπονητές. Εντάξει. Και το τρίτο, αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουν και πολύ ωραία πράγματα σε σχέση με τον μπάσκετ. Για μας το μπάσκετ δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι το όχημα που χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και να τα κάνουμε να σταθούν πολύ όμορφα. Αλλά αρχίζουμε και βλέπουμε κάποια παιδιά τα οποία ειλικρινά μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα να τα εντάξουμε ακόμα και στα τμήματα της υπόλοιπης ακαδημίας μας.
στην αντίστοιχη ηλικία. Ποια είναι οι σχέσεις με τους γονείς όταν πρωτοφέρνουν τα παιδιά τους και φαντάζομαι αναπτύσσεται και μια σχέση κατά τη διάρκεια των προπονήσεων? Βεβαίως. Λοιπόν, οι γονείς πάντα όταν έχουν να αντιμετωπίσουν κάτι για πρώτη φορά, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα, καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν πολύ μεγάλη διάθεση και ανάγκη να ακούσουν το τι θα κάνουμε. Εμείς οφείλουμε να είμαστε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πρέπει να μάθουμε και εμείς τα παιδιά. Μπορεί να γνωρίζουμε, αλλά ξέρετε ότι κάθε παιδί που ανοίξει τον αυτισμό είναι τελείως διαφορετικό. Και σεβόμενοι την διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα όπως σε όλους τους ανθρώπους, οφείλουμε να κάνουμε αρκετές εκτιμήσεις και να ερχόμαστε πάρα πολύ κοντά με τους γονείς. Σιγά σιγά θέλουμε και περιμένουμε από τους γονείς να ανοίγονται, αν υπάρχουν προβλήματα να μας τα λένε, πώς έρχονται στην προπόνηση, πώς ήταν η εβδομάδα τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους γονείς είναι πολύ παραπάνω απλά από ένα παιδί το οποίο έρχεται να κάνει προπόνηση, αλλά είναι πραγματικά σχέσεις μιας κοινωνίας που δημιουργούμε με γνώμονα και μόνο το καλό. Το ιατρικό team το οποίο έχουμε δημιουργήσει για τα παιδιά αυτά είναι εξαιρετικό. Πριν από τη διατροφολόγο έχουμε ψυχολόγο, την κυρία Φάνη Ροίδου, έχουμε τον υπεύθυνο γυμνασίας, τον κύριο Κώστα Μασούρα, και έχουμε και διατροφολόγο μας, την κυρία Μπαλά Ιωάννα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο για τα παιδιά είναι πρωτόγνωρο. Μας έχει βοηθήσει όμως πάρα πολύ, γιατί τα παιδιά περνάνε όλη τη διαδικασία που έχουμε και στα υπόλοιπα παιδιά της Ακαδημίας μας. Δηλαδή γίνονται μετρήσεις και ενημερώνουμε τους γονείς αν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Και από εκεί και μετά οι γονείς έρχονται σε επαφή με τη διατροφολόγο μας και προσπαθεί να δώσει το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα για να βοηθήσει τα παιδιά αυτά. Να πω αρχικά ότι ο σύλλογος μας διανύει 42 χρόνια λειτουργίας. Είναι ένας σύλλογος που έχει 400 παιδιά, μόνο αγοράκια, πάντα μπάσκετ. Αγαπάμε πολύ το μπάσκετ και γι' αυτό σε αυτά τα πλαίσια φροντίσαμε η κοινωνική πολιτική να ανοίξει και να κάνουμε δράσεις που δεν γίνονταν, που δεν ήταν τόσο διαδεδομένες. Αυτό πριν 3 χρόνια, πριν 4 για την ακρίβεια, πριν τον κορονοϊό. Σχεδιάσαμε λοιπόν το τμήμα μπάσκετ για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, το ονομάσαμε Champs, από τους Champions, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτά τα παιδιά είναι πρωταθλητές της ζωής, και εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος Basketball for All. Θεωρούμε ότι το μπάσκετ είναι ανοιχτό για όλους. Άρα σε αυτά τα πλαίσια φτιάξαμε το πρώτο τμήμα, μετά ήρθε το δεύτερο και σήμερα διανύουμε το τρίτο χρόνο λειτουργίας, που έχουμε 4 τμήματα μπάσκετ για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Έχουμε εντάξει και 3 παιδάκια που είναι μη λεκτικά. Και γενικά είμαστε από πάνω σε όλο αυτό που υπάρχει στην κοινωνία μας, με στόχο να δώσουμε στα παιδιά το κάτι παραπάνω, να ευχαριστηθούν όλοι τον μπάσκετ. Αγαπάμε πολύ τον μπάσκετ και τον αθλητισμό και γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά αυτά να είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε, να πω, έχουμε 37 παιδάκια ήδη εγγεγραμμένα και ο στόχος είναι αυτό, να ανοίξει κι άλλο και να ενταχθούν κι άλλα παιδιά. Ήταν εύκολο να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία και να δημιουργηθεί η ομάδα αυτή? Ήταν εύκολο υπό την έννοια ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διάθεση από την ομάδα που φτιάξαμε για να το τρέξουμε, με την ψυχολόγο, με τον τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας, αλλά και διοικητικά όσοι εμπλακήκαμε. Άρα η μεγάλη διάθεση και η όρεξη μας τα έκανε όλα εύκολα. Μας πήγε πίσω λίγο ο κορονοϊός και γι' αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά το τέλος του κορονοϊού και της καραντίνας. Νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλος επαγγελματισμός και αγάπη για αυτό που κάνουμε και αυτό μας λύνει όλα τα προβλήματα. Τα μαθήματα των παιδιών γίνονται δωρεάν. Είναι μια πρωτοβουλία και οι προπονήσεις όλες αυτές πραγματοποιούνται χωρίς κανένα κόστος. Πόσο εύκολο είναι να συντηρηθεί μια ομάδα με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, με ανθρώπους που εργάζονται γι' αυτό και να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό και για τα επόμενα χρόνια? Σωστά. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που αποφασίσαμε να μην πληρώνουν αυτοί οι γονείς, γιατί μιλώντας μαζί τους συνειδητοποίησαμε ότι πληρώνουν πολλά παραπάνω χρήματα σε οτιδήποτε άλλο κάνουν. Αυτά που κάνουν για τα τυπικά παιδιά που κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι γονείς, σε αυτούς κοστίζει πολύ παραπάνω. Άρα εδώ πήραμε την απόφαση ότι δεν θα πληρώσει ποτέ κανένας για να είναι στα τμήματα αυτά, μπάσκετ για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Να πω ότι η δράση αυτή και τα 4 τμήματα που λειτουργούν σήμερα ουσιαστικά χρηματοδοτείται από τους πόρους του συλλόγου, χρηματοδοτείται από χορηγούς και από ανθρώπους και επιχειρήσεις που θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται, και βέβαια από τη Δημοτική Αρχή που είναι αρρωγός, πέρα από ότι μας παρέχει το χώρο
που τα παιδιά κάνουν προπόνηση, μας παρέχει και χρηματοδότηση, κάνουμε και κοινές δράσεις. Φέτος θα τρέξουμε για τον αυτισμό, την Παγκόσμια Μέρα του Αυτισμού, αρχές Απριλίου. Είναι τρίτη χρονιά που το κάνουμε, σε συνεργασία με το Δήμο. Και αυτό αποδίδει κάποια έσοδα στο Σύλλογο που μπορεί να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε αυτά τα τμήματα. Να πω εδώ ότι ήταν πολύ σημαντικό για τους γονείς, αυτό που ουσιαστικά καταλάβαμε στην αρχή μιλώντας μαζί τους, το να συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτοί οι γονείς, από ό,τι μας λέγανε, μετήχανε διαχρονικά σε δράσεις, οι οποίες σταματούσαν. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι πόροι, να μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανοίγουμε περισσότερα τμήματα. Παρότι έχουμε το χώρο και τη δυνατότητα από πλευράς προσωπικού και τεχνογνωσίας πλέον, γιατί θέλουμε να μπορούμε να συντηρήσουμε αυτά τα παιδιά που τα βλέπουμε να εξελίσσονται και να μεγαλώνουν. Τα μικρά μας, τα παιδάκια που ήταν στην Πέμπτη Δημοτικού, τώρα είναι πρώτη γυμνασίου και τα βλέπουμε να μεγαλώνουν μαζί με όλους εμάς. Βλέποντας όλα όσα έχετε καταφέρει μέσα στα 3 χρόνια, τι στόχους θα θέτατε για την επόμενη χρονιά και για τα επόμενα χρόνια γενικότερα? Ο στόχος είναι προφανώς να συνεχίσουμε τη λειτουργία των τμήματων. Θα θέλαμε να ανοίξουμε ένα ακόμα τμήμα για μεγαλύτερα παιδιά και ιδανικά και ένα τμήμα για εφήβους. Είναι κάτι που δεν υπάρχει, τουλάχιστον στην Αθήνα, και θα ήταν σημαντικό να μπορέσουμε να δώσουμε διέξοδο και σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ενήλικες πλέον, που θέλουν να αθληθούν και θέλουν να ευχαριστούν το μπάσκετ. Νομίζω στη διάρκεια του φετινού χρόνου, αν όχι φέτος του χρόνου, θα το παλέψουμε και θα το κάνουμε, νομίζω. Η περιοχή πώς δέχτηκε γενικότερα την πρωτοβουλία αυτή? Τα παιδιά από ποιες περιοχές έρχονται? Φαντάζομαι δεν είναι μόνο από το Χολαργό. Τα παιδιά δεν είναι μόνο από το Χολαργό. Υπάρχει παιδί που έρχεται για τον Πειραιά. Ευτυχώς έχουν ξεκινήσει να γίνονται και άλλες αντίστοιχες δράσεις από άλλους συλλόγους στην Αθήνα. Οπότε οι γονείς δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται για να έρθουν στο Χολαργό. Παρ' όλα αυτά, εδώ εμείς στο Δήμο μας έχουμε αρκετά παιδιά στα σχολεία. Πολλά από αυτά είναι μέλη της ομάδας του JAMS. Και έχουμε και κάποια λίγα παιδιά από τις γύρω περιοχές. Νομίζω ότι καθώς διαδίδεται όλο αυτό και η Ομοσπονδία ξεκινάει κάποιες δράσεις για να χρηματοδοτήσει αντίστοιχους συλλόγους σαν τους δικούς μας που με πλάνο θέλουν να ανοίξουν το μπάσκετ στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα, νομίζω με αυτόν τον τρόπο σταδιακά οι γονείς δεν θα χρειάζεται να μετακινούνται και θα γίνονται πιο πολλοί σύλλογοι που τα παιδιά θα μπορούν να ενταχθούν και να αθληθούν και να μάθουν μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα, το κίνητρο που υπάρχει για εμάς τους προπονητές, και αυτό είναι και βέβαια φιλοσοφία και όλης της ομάδας, είναι να έχουν όλοι την ίδια ευκαιρία. Όχι ίδια ευκαιρία για να παίξουν σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και την ίδια ευκαιρία να μπορέσουν να απολαύσουν το άθλημα αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ. Γενικότερα, το κίνητρό μας είναι να μπορούμε να πετυχαίνουμε μικρούς στόχους κάθε φορά. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν για αυτά τα παιδιά και θέλουμε κάθε φορά να πετυχαίνουμε ένα μικρό στόχο. Αυτό μπορεί να είναι μια πάσα που θα γίνει με την κατάλληλη, ας πούμε, τεχνική, ένα τελείωμα, όπως λέμε, τον πάσιμο, το λέγει, ένα πολύ ωραίο σουτ που θα γίνει πάλι με την κατάλληλη τεχνική. Τα πολύ πολύ απλά πράγματα του μπάσκετ. Πόσο δύσκολο είναι για σένα από θέμα ψυχολογία, γιατί και εσείς άνθρωποι είστε, να διαχειρίζεστε καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολες στο φάσμα του αυτισμού? Η πρώτη χρονιά θα μπορούσα να πω ότι ήταν μια πρόκληση, γιατί ήταν κάτι που δεν το είχα ξανακάνει και προσωπικά. Αλλά είχαμε πολύ. Η Φάνη είναι εξαιρετική συνεργάτητα και μας καθοδηγεί, μας δίνει συμβουλές για τις δύσκολες στιγμές. Γιατί καλές είναι και οι ωραίες στιγμές, αλλά πάντα υπάρχουν και οι προκλήσεις. Το μόνο που μπορώ να πω εδώ είναι ότι για μένα το κίνητρό μου είναι να μπορώ να βλέπω την αλλαγή για αυτά τα παιδιά, να μπορούμε να είμαστε δίπλα τους, γιατί σε κάθε δύσκολη στιγμή μπορεί να χρειαστούν και ένα και δύο άτομα. Δεν είναι κάτι εύκολο που αντιμετωπίζεται απλά με ένα playbook εντός εισαγωγικών, με κάποιο σύστημα που θα βγει. Είναι η στιγμή και το πώς μπορούμε εκείνη την ώρα να πατήσουμε το κουμπί του παιδιού για να σταματήσει έτσι αυτή η δύσκολη στιγμή ή να εμποδιστεί οποιαδήποτε χείριστη στιγμή σε οποιαδήποτε περίπτωση. Υπάρχει κάποιο περιστατικό που να σου έχει μείνει στο μυαλό και να λες θα το θυμάμαι στα 3 χρόνια τώρα που είμαι στο JAMS, έχω να θυμάμαι αυτό το περιστατικό? Όχι κάτι ιδιαίτερο, γιατί όπως είπα, Φάνη, προσπαθούμε να είμαστε και λίγο προληπτικοί σε αυτό το κομμάτι. Όταν βλέπουμε ότι κάτι πάει να εξελιχθεί, θέλουμε να κάνουμε μια άμεση παρέμβαση. Σίγουρα υπάρχουν πολλές εντάσεις. Με τις εντάσεις τα παιδιά αυτά ξεφεύγουν. Μπορεί να υπάρχει ένταση από τη μία, ένταση από την άλλη, είναι σαν ένα σεισμός. Και μετά υπάρχει ένας μετασεισμός. Κάπως έτσι. Αν μπορούσα να το πω έτσι πιο απλά. Σε περίπτωση που μπορεί να μην έχουμε κάνει την παρέμβαση, γιατί ξαφνικά υπάρχει μια πολύ έντονη στιγμή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ναι, εκεί θέλει άμεση παρέμβαση. Μοιραστήκαμε πολλοί συνεργάτες σε κάποια παιδιά που εκδηλώσανε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
Και βέβαια μετά η όλη κατάσταση έτσι διαχειρίστηκε με επιτυχία, γιατί μπορούσαμε να συνεχίσουμε και την προπόνηση. Κάτι το οποίο για μας ήταν πολύ πολύ σημαντικό και βέβαια και μέρος κουβέντας. Δηλαδή τέθηκε πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι έγινε, πώς έγινε, τι κινήσεις γίνανε που προέκυψε αυτό το περιστατικό. Στην ουσία μάθατε κι εσείς από αυτούς και τα παιδιά μαθαίνουν από εσάς. Κάθε φορά μαθαίνουμε. Είναι μια μέρα, νομίζω μια μέρα καινούρια. Γιατί, όπως είπα, δεν υπάρχει playbook. Δεν μπορείς να ξέρεις, δεν μπορείς να προβλέψεις τον άλλον. Δεν είναι, κάνεις scouting, δεν κάνεις τα αντίστοιχα πράγματα που μπορεί να κάνεις στο μπάσκετ. Μπορείς εκείνη τη στιγμή να δεις το κουμπί. Μιλάμε απευθείας συνεργάτες μεταξύ μας, κοιταζόμαστε, ξέρουμε πού είναι ο καθένας και το ρόλο που έχει. Οπότε κάλλιστα μπορούμε εκείνη τη στιγμή να μοιράσουμε το ρόλο σε πολύ άμεση στιγμή και να διαχειριστούμε την κατάσταση. Αλλά κάθε στιγμή, κάθε προπόνηση είναι κάτι καινούριο. Ποια είναι η πιο συγκινητική στιγμή που έχεις να θυμάσαι μέχρι στιγμής? Ήταν ένα δύσκολο παιδί σε ένα από τα τμήματά μας, τέλος πάντων, το οποίο θέλαμε να το δείξουμε πώς θα κάνει πάσα σκαστή, γιατί πολλά παιδιά κάνουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και πώς θα κάνει το κατάλληλο σουτ από πάνω. Πολλά παιδιά κάνουν την κουτάλα πολλές φορές. Οπότε όταν το πετύχαμε εκείνη τη στιγμή, ναι, ήταν μια πολύ ωραία φάση, γιατί το χαρήκαμε όλοι μαζί και το γιορτάσαμε όπως πρέπει να το γιορτάσουμε και όλοι μαζί. Για να φανεί και η επιτυχία του παιδιού του συγκεκριμένου, γιατί είναι κάποια παιδιά έτσι απομονώνονται λίγο περισσότερο από το σύνολο. Οπότε για να ενταχθείς, το γιορτάζεις αναλόγως. Η διαδικασία είναι ότι οι γονείς στέλνουν ένα email στην ομάδα. Το λογαριασμό των συγκεκριμένων, τον ηλεκτρονικό, τον διαχειρίζομαι μόνο εγώ, γιατί τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά, όπου μας δίνουν κάποιες πληροφορίες για το παιδί, για τη διάγνωση που έχει πάρει, κάποια χαρτιά που έχουν από δημόσιους φορείς, από τα κεδασί που έχουν περάσει, για να είναι το κεδασί είναι ο φορέας που το χρειάζεται για το σχολείο μετά, για να πάνε να έχουν παράλληλη στήριξη, και κάποια άλλα ερωτηματολόγια που έχουμε εμείς σαν ομάδα, τα οποία τα συμπληρώνουν για να δούμε σε τι επίπεδο είναι τα παιδιά και πού βρίσκονται. Γιατί το σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να τα τμήματα να έχουν μια ομοιογένεια και ηλικιακά όσο γίνεται, αλλά και σε επίπεδο δυσκολιών. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα παιδάκι, ας πούμε, που είναι μη λεκτικό με ένα παιδάκι το οποίο είναι πολύ πιο μπροστά και λεκτικό. Θέλουμε να υπάρχει μια ομοιομορφία όσο γίνεται, για να ενταχθούν όσο γίνεται πιο ομαλά σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί έτσι κι αλλιώς το να ενταχθούν σε ένα ομαδικό άθλημα είναι κάτι πρωτόγνωρο για εκείνα. Συναντάτε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της προπόνησης? Δυσκολίες υπάρχουν καθημερινά, γιατί είναι απρόβλεπτο το τι μπορεί να συμβεί. Έτσι, το κάθε παιδί λειτουργεί διαφορετικά. Μπορεί να πυροδοτηθεί κάτι από το. Δηλαδή, μπορεί μια μέρα, ας πούμε, να βρέχει και επειδή έξω θα ακουστούν κεραυνοί, να δημιουργηθεί αναστάτωση στην προπόνηση. Γιατί κάποια παιδιά έχουν θέματα αισθητηριακά και δεν αντέχουν το δυνατό θόρυβο. Ή μπορεί να γίνει κάτι σε θέμα διαχείριση. Ένα παιδάκι να μην μπορεί να διαχειριστεί καθόλου το ότι έχασε ένα καλάθι, να απογοητευτεί και να κάνει tantrum. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ, όπως έχετε δει, στις προπονήσεις, γιατί θέλουμε να μπορούμε την κάθε δυσκολία να την αντιμετωπίζουμε. Αν κάποιο παιδί εκείνη την ώρα δεν μπορεί να συνεχίσει την προπόνηση, το βγάζουμε εκτός γηπέδου που έχουμε τους σταθμούς μας εδώ, που έχουν να κάνουν με την επίλυση προβλήματος, την διαχείριση συναισθήματος, και μόλις δούμε ότι τα παιδιά έχουν ηρεμήσει και είναι σε κατάσταση που μπορούν να συνεχίσουν την προπόνηση, ξαναμπαίνουμε μέσα και συνεχίζουμε. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία με τον γονιό σε περίπτωση κάποιου περιστατικού ξεσπάσματος, ακόμα και χαρούμενης αντίδρασης? Πάντα προσπαθούμε να δώσουμε ένα feedback στους γονείς για το πώς έχει πάει η προπόνηση, έτσι. Ειδικά όταν είναι η προπόνηση καλή, γιατί είναι κάτι που το έχουν ανάγκη να το ακούσουν, το πόσο καλά έχουν πάει τα παιδιά στην προπόνηση, και δεν εννοώ το πόσο καλά έχουν πάει στο να παίξουν μπάσκετ, το πώς έχουν ακολουθήσει, το αν έχουν μια ομαλή, τέλος πάντων, μετάβαση, το αν έχουν συνεργαστεί, το αν έχουν παίξει με τους συμπαίκτες τους. Και αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι λέμε πάντα στους γονείς ότι σε περίπτωση που έχει δημιουργηθεί κάτι μέσα στη βδομάδα και έχει δημιουργήσει αναστάτωση στο παιδί, ότι θέλω να το ξέρω από πριν για να ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Γιατί μπορεί να έχει πάει η βδομάδα να μην έχει πάει καλά και να έρθει ένα παιδί αναστατωμένο με κάτι που δεν έχει να κάνει με την προπόνηση. Άρα έχουμε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς για να μπορέσουμε και να οργανώσουμε τις προπονήσεις καλύτερα και να βοηθήσουμε τα παιδιά όσο περισσότερο γίνεται. Ποιο είναι κάποιο περιστατικό το οποίο σας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη συγκίνηση και να το θυμάστε σε αυτά τα 3 χρόνια που λειτουργεί το ΤΣΑΜΣ? Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Ωστόσο, το πρώτο, νομίζω, δύσκολο πράγμα που είχαμε αντιμετωπίσει ήταν την πρώτη χρονιά ένας πιτσιρικάς ο οποίος είχε τεράστιο θέμα με το θόρυβο.
Όπου στην πρώτη προπόνηση που μπήκαν όλα τα παιδιά μέσα μαζί με τις μπάλες και πήγαν να φωνάξουν 1-2-3 χολαργός, του προκλήθηκε τεράστια αναστάτωση, άρχισε το παιδί να κλαίει, να έχει άρνηση, να μην θέλει να μπει καν στο γήπεδο. Οπότε αρχίσαμε με το συγκεκριμένο παιδί να δουλεύουμε σιγά σιγά έξω από το γήπεδο και σταδιακά σε συνεννόηση με τους προπονητές να τον βάζουμε μέσα, να αρχίσει να ακολουθεί κάποιες ασκήσεις, στην αρχή να μην χτυπάνει μπάλες. Εκπαιδεύσαμε τους συμπαίχτες του στο να μην κάνουν φασαρία όταν είναι εκείνος μέσα για να καταφέρει να ενταχθεί στην ομάδα ομαλά. Και αυτή τη στιγμή, στον τρίτο χρόνο πλέον, το παιδί κάνει κανονικές προπονήσεις με 10 μπάλες, 12 να χτυπάνε μέσα στο γήπεδο, με όλα τα παιδιά να φωνάζουν και δεν έχει κανένα θέμα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πώς ένα παιδί το οποίο δεν μπορούσε να πάει, δεν μιλάμε μόνο για τον μπάσκετ, δεν μπορούσε να πάει σε σχολική εκδρομή, δεν μπορούσε να πάει σε πάρτι γενεθλίων, γιατί δεν άντεχε να ακούει το τραγουδάκι το Happy Birthday, ας πούμε, στην τούρτα. Και τώρα ακολουθεί όλες τις δραστηριότητες τις εξωσχολικές. Έτσι. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόοδο που κάνουν εδώ, έχει να κάνει με την πρόοδο που κάνουν γενικότερα σε όλους τους τομείς.